υπάρχουν και σκέψεις για να βελτιωθούν ακόμα περισσότερα τα ΤΑΕΠ αυτών των νοσηλευτηρίων. Σκέψεις υπάρχουν, δηλαδή. Υπάρχουν σκέψεις και. Εντάξει. Το θέμα αν είναι το χειρίζεται ο ΚΙΠΗ. Όχι, απλά επειδή πάμε πίσω-πίσω από το ότι θα εφαρμόσετε, θα κάνετε ράντεβου, δεν τροπάμε στις σκέψεις. Όχι, υπάρχει. Θα είναι μακέτσα πάλι, όπως και το μακάριο, γιατί εκεί θα καταλήξω. Δεν μου τη φέρατε αυτή τη μακέτσα του μακάριου. Να σας δείξω, φωτογραφία με τα. Το τηλέφωνο που είναι εκεί να το φέρει να είναι ότι έτοιμα οι εγκαταστάσεις για τις πρώτες βοήθειες. Είναι στο μακάριο ή στο γενικό νοσοκομείο. Που είπαμε ότι εκεί θα ξεκινήσουμε μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το μακάριο. Στο γενικό νοσοκομείο θα ξεκινήσω. Αλλά υπάρχει φωτογραφία που μπορώ να σας την. Έλα, στέγε μου, να το δούμε. Δεν είναι. Να σας τη δείξω τη φωτογραφία με τις πρώτες βοήθειες για τα παιδιά. Ένα λεπτό, θα σας τη δείξω. Απλά το θέμα είναι ότι ο στόχος ήταν να είναι στο μακάριο. Ναι, αλλά αυτό. Να σας πω κάτι. Μιλούμε τώρα έναν. Από το 1960 που δημιουργήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν έχουμε πρώτες βοήθειες. Ναι. Έναν από τα καθημερινά μου θέματα είναι η δημιουργία πρώτων βοηθειών. Ναι. Είναι λογικό. Κάποιες φορές να παίρνονται κάποιες αποφάσεις που αυτή η απόφαση μπορεί να λέει θα ξεκινήσουμε στο μακάριο, επειδή πρώτη φορά κάνουμε και επειδή λέμε θα ξεκινήσουμε στο μακάριο και υπολογίσαμε κάποια δεδομένα, αυτά τα δεδομένα ότι έχουν αλλάξει και για να μην ρισκάρουμε ανθρώπινες ζωές, να αλλάξουμε την απόφαση και αντί από το μακάριο να πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Άρα που, θεωρώ ότι δεν πρέπει, ναι. Είναι λογικό να υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, και θέλω, να σας, όχι, θέλω να σας πω γιατί αλλάξαμε από το Μακάριο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ναι. Ο λόγος που αλλάξαμε ήταν, υπήρξε μια προσωπική συμφωνία με το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, που θα μας δίνεται ο αξιονικός της Τράπεζας, ναι. του Ογκολογικού, για τα επίγοντα περιστατικά. Η Τράπεζα Κύπρου για διάφορους λόγους άλλαξε γνώμη και είπαμε ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε αξιονικό στο Μακάριο, πρέπει να πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Άρα μεταφερθήκαμε στο. Άρα αυτό ήταν δηλαδή το αξιονικός. Ένας από τους κυριότερους λόγους ήταν ο αξιονικός. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε δικό μας, πρέπει να εξαρτόμαστε από. Ήδη από τον Οκτώβριο πιέζω τον ΟΚΙΠΗ να αγοράσει τον αξιονικό. Είναι αυτά οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Λευκωσίας. Τι βλέπω τώρα, ένα δωμάτιο με τα κρεβάτια. Με τα κρεβάτια, είναι αυτό. Τι ήταν εδώ πριν. Τι ήταν εκεί, ήταν κάποιες εγκαταστάσεις που δεν τις χρησιμοποιούσε κανείς. Βλέπουμε εδώ. Είναι οι πρώτες βοήθειες στο. Είναι δίπλα ακριβώς από τις πρώτες βοήθειες. Είναι διαφορετική είσοδος, αλλά. Με τέλος Ιανουαρίου θα σας καλέσω να έρθετε να τις δείτε. Θα προλάβετε να κόψετε κορδέλα εσείς ως υπουργός. Βεβαίως μπορεί και να είστε σε αυτούς που θα επαναδιοριστούν. Εντάξει, σίγουρα θα εξελίξει. Θεωρώ ότι θα λειτουργήσουν πριν το τέλος της θητείας. Τώρα, κύριε Υπουργέ, το λέω γιατί ήσασταν εδώ, θυμάστε και λέγαμε και πριν από αυτό θα είχαμε και τη μαγκέτσα για το Μακάριο. Και. Υπήρχε η μαγκέτσα για το Μακάριο. Ναι. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε, αλλά αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε λόγω τα σχέδια. Λόγω του αξιονικού. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι και εκεί και να προχωρήσει και το άλλο στο Μακάριο, με το που θα πείσει τον ΟΚΙΠΗ, λέτε, να αγοράσει τον αξιονικό. Και την ίδια ώρα, και να κλείσουμε με αυτό, έτσι πριν να μας τελειώσει το 2022, ένας τεράστιος χώρος κάτω στο υπόγειο, το έχουμε ξαναπεί αυτό, του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τεράστιος, εκεί που θα έμπαιναν οι γραμμικοί επιταχυντές. Έτσι, για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ογκολογικό. Σιγά σιγά. Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο. Ναι. Από τον καιρό που εδώ και 6-7 χρόνια δεν υπήρχε Εθνική Επιτροπή. Γιατί είναι καλά να μου κάνετε κριτική, είναι καλά να λέω και να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται. Ναι, ναι. Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Είναι το πιο σημαντική ασθένεια. Εννοείται ότι δεν υπήρχε από τον καιρό που διορίστηκε η κυρία Κυριακίδου. Από τον καιρό που η κυρία δεν υπήρχε. Απενεργοποιημένη. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έχω κάνει και από αυτόν από τα πρώτα πράγματα ήταν να επαναδιορίσουμε αυτήν την επιτροπή. Αυτή η επιτροπή, και μετά θα δημιουργηθεί το Ινστιτούτο Καρκίνου. Μάλιστα. Θα έχει την ευθύνη. Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γιατρός. Αυτή η επιτροπή που απαρτίζεται από ειδικούς από σχεδόν όλα τα νοσηλευτήρια και ιδιωτικού τομέα και δημοσίου τομέα. Αυτή η επιτροπή θα έρθει και θα ενημερώνει την πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και θα λέει: κύριε Μιχάλη Χατζουμπαντέλα, υπάρχει ανάγκη για αυτές τις θεραπείες των καρκίνων. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερα ακτινολογικά κέντρα. Ναι. Άρα
δώσαμε τα εφόδια σε αυτήν την επιτροπή. Αυτή η επιτροπή θα μας ενημερώσει που είναι ειδική και αν πρέπει να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε αυτήν την απόφαση που έπρεπε να υλοποιηθεί εδώ και χρόνια και δεν υλοποιήθηκε, θα την κάνουμε. Μάλιστα. Αλλά θα υλοποιηθεί πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, πάνω σε αυτούς τους ειδικούς που βλέπουν περιστατικά καρκίνου κάθε μέρα. Ναι. Και όχι επειδή αποφάσισε ο Υπουργός Υγείας να κάνουμε ένα ακτινολογικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Δεν είναι ότι αποφασίστε εσείς. Επρόκειτο να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Είναι όλα έτοιμα, απλά δεν μπήκε ποτέ ο εξοπλισμός. Απλώς επειδή δεν έγινε, σας λέω εγώ τη διαδικασία. Ναι, απλά δεν είναι ότι περιμέναμε το 2022 να κριθεί από αυτή την επιτροπή. Εντάξει, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η επιτροπή, θεωρώ ότι είναι σωστό να το εξολογήσει αυτή η επιτροπή. Κύριε Χατζημαντέλα, σας πιστώνουμε με καλή θέληση και γνωρίζω, αν θέλετε να μου πείτε και ποιο Δευτέρι είναι αυτό από τον καιρό που αναλάβατε που έχει γεμίσει. Είναι το πέμπτο αυτό. Είναι το πέμπτο. Λοιπόν, μακάρι να υλοποιηθούν όλα όσα είναι μέσα, να σας ευχηθώ. Καλή χρονιά.